Σε ανοιχτή κόντρα με τη διοίκηση του Παγνή μπαίνουν και τα μέλη τη Τριμελού Επιτροπή Γιατρών του Νοσοκομείου, μετά την επιστολή του εκλεγμένου αντιπροσώπου των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγνή και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Πατριανάκου, υπό το βάρο όπω καταγγέλουν μια σειρά γεγονότων αυταρχική συμπεριφορά. Τρομοκράτηση εργαζομένων αλλά και υποτίμηση των πραγματικών προβλημάτων του νοσοκομείου, την ώρα που στο Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνουν προ συζήτηση, όπω αναφέρεται, μέχρι και τι τελευταίε ώρε πριν τι συνεδριάσει, θέματα όχι μόνο εκτό σκοπού, αλλά και εκτό οικονομικού ορίου. Ε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει η Μαριονέτα ή ο άνθρωπο που σηκώνει το χεράκι του. Ε, και γι' αυτό ήταν και ο τρόπο που αντέδρασα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στη δημοσιότητα. Στην επιστολή του Αλέξανδρος Πατριανάκος ξεκαθαρίζει ότι η αφορμή να ανοίξει ο ασκός του αιώλου ήταν η στάση του διοικητή στο αίτημα να ζητηθεί επικουρικός γιατρός στην καρδιολογική κλινική. Ο διοικητή με ιδιαίτερη αλαζονία δήλωσε ότι μόνο αυτό αποφασίζει για το ποιε θέσει θα ζητήσει και ποιε είναι οι ανάγκε. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πατριανάκο, συμπληρώνοντα ότι. Αυτή η συμπεριφορά που παραβιάζει κάθε έννοια συλλογικότητα έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο νόμος. Δεν είναι μεμονωμένη, αλλά προστίθεται σε μια λυσίδα αντιθεσμικών πρακτικών που εφαρμόζονται από τον πρόεδρο του δικητικού συμβουλίου. Θα μπορούσε ακόμα και να μου πει ότι δεν είναι προτεραιότητα, αλλά όχι εγώ αποφασίζω ποιε είναι οι ανάγκε χωρί κανένα απολύτω στοιχείο. Βέβαια μαζί με αυτό ήσαν στην επιφάνεια διάφορα θέματα στα οποία εγώ προσωπικά αντιδρούσα όλο αυτό το διάστημα. Όπω καταλαβαίνετε όταν έρχονται εκτό σκοπού και εκτό αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου θέματα μου να έρχονται μέχρι και 220, 230, 240 θέματα. Μα αυτό δεν είναι. Δεν είναι δικητικό Συμβουλίο. Σε αυστηρό τόνο, ο κ. Πατριανάκο, θέλοντα να υποστηρίξει τα λεγόμενά του, περιέγραψε μια κατάσταση που ομοιάζει πέρα για πέρα προβληματική, επικαλούμενο συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου με έω και 240 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θέματα εκτό σκοπού του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και εκτό προβλεπόμενου ορίου στο οικονομικό περιεχόμενο, που πάντω αντί να ενισχύουν, μάλλον υποβαθμίζουν το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου σε απόλυτα αυστηρό τόνο να μιλάει για νοσοκομεία που έχουν διοικήσει και όργανα και όχι μόνο διοικητή. Όταν δεν έχει έρθει ποτέ τα θέματα λειτουργίας των κλινικών, παιδοψυχιατρική, παιδοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, όταν δεν έρχεται ποτέ σε θέματα η μετακίνηση των κλινικών, μα από εκεί και πέρα πλέον δεν υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, υφίσταται διοικητής. Στην κόντρα μπήκε χθε και η Τριμελή Επιτροπή Γιατρών του Παγνί, που υπενθυμίζοντα το αδιανόητο σκηνικό αμφισβήτηση ακόμη και τη ασθένεια γιατρών από τη διοίκηση στο παρελθόν καυτηρίασε τη στάση της κυβέρνησης. Για όλο αυτό το πλούσιο βιογραφικό, η κυβέρνηση φρόντισε εν μέσω μάλιστα σφοδρών αντιδράσεων από την πλευρά των εργαζομένων του νοσοκομείου για αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά της διοίκησης να ανανεώσει τη θητεία της. Στο ίδιο κλίμα και η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, που σχολίασε ότι τα τελευταία γεγονότα δεν ήταν κεραυνός ενεθρία και πως δεν ήταν η πρώτη φορά που η διοίκηση κατέφυγε σε μεθόδους άκρα του αυταρχισμού. Οι εργαζόμενοι ενημερώνουν με τη διοίκηση και την κυβέρνηση που τη διόρισε ότι δεν τρομοκρατούμαστε, δεν ανεχόμαστε την υποβάθμιση τη δουλειά μα, δεν συμβιβαζόμαστε με τον εκφοβισμό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε με αυτοθυσία στη στήριξη των συνανθρώπων μας στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο του νησιού. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το Υπουργείο, με αυτή την πολιτική τέτοιους διοικητές θέλει, ώστε με το μαστίγιο από τη μία ή με το καρότο από την άλλη να επιβάλλει από τη μία συγγήνο στον εργασιακό χώρο των νοσοκομείων και από την άλλη να προχωρήσει το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση. Επιχειρώντας να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη λογική, υπερασπιζόμενο, όπως είπε το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι ως χειροκροτητής αποφάσεων, ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επισήμανε πως η επιστολή του εκτός από τη ΔΥΠΕ εστάλει και στο Υπουργείο Υγείας.